έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα και πάλι μαζί μας τον κύριο Αναστάσιο Τσανακλίδη, πρόεδρο του κόμματος Ελληνικό Όραμα, για να σχολιάσουμε την ελληνική πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα. Σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Ήταν τιμή μου και είναι η τιμή μου που συμμετέχω στην εκπομπή σας. Και δική μας χαρά, γιατί πάντα με το δικό σας αυθόρμητο και πραγματικά ευθύ τρόπο μας λέτε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι και όπως το πρεσβεύει και το κόμμα σας, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Ένα θέμα της πολιτικής επικαιρότητας που έχει απασχολήσει είναι η φυλάκιση του Ζεύγους Παπαντονίου και είναι σημαντικό γιατί διετέλεσε υπουργό σε πάρα πολύ σημαντικά υπουργεία. Είναι ένα θέμα που αναμενόταν η εξέλιξή του, αν και καθυστέρησε αρκετά έτη, θα λέγαμε. Τι έχουμε να πούμε εδώ? Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό που τελικά φαίνεται ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν εμείς διαφωνούμε πολιτικά και ιδεολογικά, έκανε το αυτονόητο. Αυτό που δεν κάνανε οι άλλες κυβερνήσεις. Οδήγησε το Ζεύγος Παπαντονίου στη φυλακή. Έτσι πρέπει να πράξουν και οι άλλες κυβερνήσεις. Και μάλιστα στο πόρισμα αυτό που στην αρχή αθώνει το Ζεύγος Παπαντονίου και τον κύριο Τζοχατζόπουλο, έχει μέσα και το όνομα σαν μέλος της Επιτροπής του κύριου Ευάγγελου Βενιζέλου. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Παράλληλα, υπάρχει και μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και ξέρετε ότι εμείς είμαστε κατά του ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή που βγήκε. Υπάρχει ένα πόρισμα αναφορικά με τους 5 πρώην υπουργούς στον τομέα υγείας, που πλέον καλείται η Βουλή να αποφασίσει αν θα πρέπει να γίνει εξεταστική επιτροπή και ταυτόχρονα να δούμε ποιες ευθύνες έχουν αυτοί οι 5, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, όπως ο κύριος Αλμάς, ο κύριος Αβραμόπουλος και κάποιοι άλλοι που τους θυμάμαι, δηλαδή ότι είναι πολύ, είναι 5-6. Ήδη με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάποια θέματα υγείας που φαίνονταν ύποπτα, έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν. Τώρα, αν θα προχωρήσει και αυτό τους επόμενους μήνες, θα το δούμε. Πρόταση είναι πάντως. Είναι σοβαρό το θέμα και μάλιστα υπάρχει και μια άλλη πρόταση για τον κύριο Σιμίτη. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Σιμίτης ήταν πρωθυπουργός και δεν μπορείς τώρα να είσαι πρωθυπουργός και να μην βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Εντάξει, είναι οι ευθύνες του μεγάλες. Η αλήθεια είναι ότι εκκρεμούν πάρα πολλές υποθέσεις, αλλά δεν μπορούμε να μετατρέψουμε και την πολιτική σκηνή σε ένα απίστευτο δικαστήριο, να το γενικεύσουμε. Και κάθε Υπουργείο είναι ευαίσθητο όταν υπάρχουν σκάνδαλα και ύποπτες υποθέσεις. Και το υγείας και το αμήνης. Και το αμήνης. Και τώρα που και το οικονομίας και το δικαιοσύνης και όλα. Δεν μπορεί να υπάρχει. Και τώρα που το λέτε αυτό, με ευκαιρία σας παρουσιάζω ένα θέμα το οποίο είναι επίσημο. Ο τέος Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Λαμπρόπουλος, μετά από καταγγελία του τέος βουλευτή κ. Νταβρή, και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που σας λέω, έχουν οδηγήσει μια υπόθεση όταν ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Μημαράκη για κάποια εξοπλιστικά προγράμματα. Ναι, και αυτό, αυτό υπάρχει. Είναι θέμα σοβαρό και θα είναι καλό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να το ανοίξει και αυτό το θέμα, να δούμε πλέον τι ευθύνες υπάρχουν στο κομμάτι αυτό. Αν τα παίρνει ένα-ένα, θα πρέπει να μείνει καμία 20ετία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να μπορέσει να διαλευκάνει όλες τις υποθέσεις. Θα πω κάτι. Αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πράξει τα αυτονόητα, μπορεί να μείνει και 20 χρόνια. Μάλιστα. Να, επειδή η ευαισθησία που έχετε και εσείς προσωπικά και το κόμμα σας για τα εθνικά θέματα είναι γνωστή, θα ήθελα να σχολιάσουμε ένα πρόσφατο πάρα πολύ λυπηρό γεγονός. Το ότι ένας 35χρονος ομογενής έπεσε νεκρός από πυρά της αλβανικής αστυνομίας, ο Κωνσταντίνος Κοτυφάς, στο χωριό Βουλιαράτη, στο Αργυρόκαστρο, με αφορμή, όπως φέρεται και λέγεται, ακόμα δεν έχει γίνει διελεύκανση πλήρους υπόθεσης, ότι ύψωσε την ελληνική σημαία στο σπίτι του και αυτό ενόχλησε, κατά την ημέρα μάλιστα εθνικής εορτής, 28 Οκτωβρίου. Αυτό που έγινε είναι μια ψυχρή δολοφονία, γιατί φαίνεται ότι οι σφαίρες έχουν πάει στην καρδιά. Αν θέλεις κάποιον να τον κάνεις ακρίνδυνο, μπορείς να τον πυροβολήσεις χαμηλά στα πόδια. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όλες οι αστυνομικές επιχειρήσεις, γιατί παλιότερα, επειδή είχα εκπαιδεύσει την ελληνική αστυνομία και έχω μια εμπειρία πάνω σε αυτό, στις πολεμικές τέχνες, ότι οφείλεις να κάνεις τον δράστη, υποτίθεται, πιο ακίνδυνο, πυροβολώντας τον χαμηλά στα πόδια. Στην καρδιά είναι καθαρά δολοφονία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ και πιστεύω ότι εγώ, αν ήμουν κυβέρνηση, θα έπαιρνα την επόμενη μέρα τον πρεσβευτή της Αλβανίας, θα τον είχα καλέσει στο Υπουργείο Εξωτερικών και μάλιστα θα τον είχα αποπέμψει από την Ελλάδα. Θα τον είχα διώξει, θα τον είχα πελάσει. Είναι δικιά μας η πολιτική άποψη. Τι θα κάναμε εμείς αν ήμασταν κυβέρνηση? Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Έτσι κι αλλιώς η υπόθεση αυτή είναι πάρα πολύ πρόσφατη.
Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν ισχύουν τα σενάρια που ακούγονται για συνασπισμό κομμάτων, δηλαδή πολλά κόμματα μικρά θέλουν να συνενωθούν. Υπάρχουν και σε εσάς έχει γίνει πρόταση. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις από πολλά μικρά κόμματα και κινήματα. Βέβαια, εμείς έχουμε βάλει σαν κόκκινη γραμμή, καθαρά κόκκινη γραμμή, όχι ροζ και μετά να γίνει άσπρη. Έχουμε πει ότι πλέον η βουλευτική αποζημίωση που θέλει να συνεργαστεί μαζί μας θα είναι στα 586 ευρώ. Το λέμε, το έχουμε ξαναπεί σε άλλη εκπομπή. Είναι σημαία σας αυτό. Είναι σημαία μας. Γιατί όταν η βασική σύνταξη κόβεται, και μάλιστα κόβεται, έχει κοπεί 15 φορές, εσύ σαν βουλευτής οφείλεις να κρατήσεις τα προσχήματα. Ποια είναι τα προσχήματα? Να έχεις τη βουλευτική σου αποζημίωση σύμφωνα με το βασικό μισθό. Αν αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί εφόσον έχουμε βγει από το μνημόνιο, πρέπει να καταργηθούν και οι μνημονιακοί νόμοι. Κάνοντας αυτή την πρόταση εμείς, σαν ελληνικό ράμα 586 ευρώ, δυστυχώς δεν βρίσκουμε αποδέκτες. Μας κλείνουν τις πόρτες. Και μάλιστα. Δηλαδή σας καλέσανε. Μας έχουν Είπατε, καλέσει. Είπατε ναι, έρχομαι, αλλά θέτω ως προϋπόθεση συνεργασίας τα 500. Μάλιστα. Και η πόρτα κλείνει αυτόματα. Όταν λέμε στα μούτρα που λέμε έφαγα πόρτα, έτσι ακριβώς γίνεται και σε εμάς. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να λες ότι είσαι πατριώτης και μόλις μιλάς για βουλευτική αποζημίωση να σου κλείνει την πόρτα. Όταν βλέπεις ότι υπάρχουν Ελληνόπουλα που πεινούν και Έλληνες συνταξιούχοι που πηγαίνουν στη λαϊκή μετά τις 2 η ώρα και ζητούν και παίρνουν αυτά που έχουν περισσέψει από τις λαϊκές αγορές, εσύ δεν μπορείς να βουλευτείς να παίρνεις 7.000 το μήνα και όλα τα άλλα τα παρελκόμενα. Να ρωτήσω κάτι, έτσι μια λεπτομέρεια σε αυτό που είπατε. Λένε όχι, 586 δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά λένε εντάξει, θα φτάσουμε ένα μισή χιλιάρικο ή δεν δέχονται καμία μείωση. Καμία μείωση. Και να σας πω για κάτι. Για το 586 κανένας δεν μπορεί να ζήσει. Βέβαια, γιατί φτάνει στη σύνταξη εσύ εκεί, αφού δεν μπορεί να ζήσει ούτε ο ίδιος. Είναι μια άποψη αυτή. Αλλά αν συζητούσαν για τη μείωση της, που είναι μεγάλη, για τις μέρες μας πλέον είναι πολύ μεγάλη. Παραμένει μεγάλη, μάλλον είναι η βουλευτική μεγάλη. Αποζημίωση. Αν συζητούσαν όμως για μια γενναία μείωση, θα ήταν μια καλή κίνηση. Εγώ θα σας πω κάτι, κυρία Σκουρογιάννη. Θεωρώ και πιστεύω ότι εμείς, σαν βουλευτές, σαν πολιτικοί, εφόσον μπήκε το ελληνικό ράμα στη Βουλή, με μία απλή πρόταση νόμου, δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Η αναθεώρηση χρειάζεται π.χ. το περί ευθύνης υπουργών, που είναι ένα θέμα πολύ ζωτικό και για μένα πρέπει να καταργηθεί. Όχι να βελτιωθεί, να καταργηθεί. Mm-hmm. Περί ευθύνης υπουργών είναι πολύ βασικό. Και ταυτόχρονα αυτό που σας λέμε με την βουλευτική αποζημίωση, με μία απλή πρόταση νόμου. Κανείς δεν το δέχεται. Το να λέμε λόγια, το να ανέβω και εγώ στο βήμα της Βουλής αύριο σαν πρόεδρος κόμματος και να πω 586 είναι, θα μου πούνε κατέθεσε πρόταση. Όχι. Πρέπει να καταθέσει πρόταση και μετά θα δούμε ποιοι θα αποδεχτούν αυτό από τα κόμματα της Βουλής και ποια θα πούνε όχι. Εκεί θα καταλάβουμε πλέον ποιος είναι ο πατριωτισμός του κάθε κόμματος και κινήματος. Μάλιστα. Πολύ σύντομα, μια και αναφέρατε τη μείωση των συντάξεων και υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια για το θέμα της μείωσής τους ή των διεκδικήσεων, γιατί ήταν οι πολλές περικοπές των συντάξεων, κρίθηκαν παράνομες. Ή τις διεκδικήσεις λοιπόν από τους συνταξιούχους, τι έχουμε εδώ να σχολιάσουμε πολύ σύντομα πάλι. Είναι η δικιά μας πολιτική θέση αναφορικά με τις συντάξεις είναι ότι πρέπει να επιστραφούν αυτά που έχουν κοπεί στους συνταξιούχους. Εφόσον έχουν κερδιθεί στα δικαστήρια, που για μένα είναι λάθος μέσω δικαστηρίων, πρέπει η ίδια κυβέρνηση να έχει πει εντάξει, αφού υπάρχει ένα πλεόνασμα γύρω στα 3,5-4 δις, μπορούμε να το δώσουμε και να τελειώσει. Τώρα τρέχει τώρα ο Γεροντάκος και η Γερόντισσα σε κάθε οποιοδήποτε δικηγόρο για να μπορεί να καταθέτει κάποια λεφτά για να κάνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ και πιστεύω ότι είναι μάταιος κόπος. Το έκανε όμως και βγήκε δικαιωμένος. Παρόλο που ξέρουμε ότι και οι αποφάσεις των δικαστηρίων και ο νομικός μας που μας το έχει πει πια αυτό, δεν είναι πάντοτε αυτές που θα έπρεπε να είναι. Σωστό. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να πάρουμε αυτή την απόφαση, ώστε και με τις δυσκολίες που υπάρχουν στη δικαιοσύνη. Τώρα τι θα γίνει? Πρέπει η κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου. Έχει να τα δώσει. Θέλει να τα δώσει. Έχει να τα δώσει. Θέλει. Και θέλει να τα δώσει. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη φάση θα πράξει τα δέοντα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι περικοπές που έχουν ξεκινήσει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις συνεχίστηκαν και με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τα μνημόνια, αλλά θεωρητικά από τις 21 Αυγούστου, αν το ξέρετε κι εσείς, έχουμε βγει από τα μνημόνια. Θεωρητικά ναι. Πάντως χαίρομαι για τη σημερινή μας συζήτηση. Μ' αρέσει αυτό που αναγνωρίσατε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο αυτά τα σωστά που έχει κάνει. Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Τζανακλήτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω την επόμενη φορά πάλι να ξαναβρεθούμε από κοντά. Να είστε καλά.